Χαράτσι εσείς, μπλόκο εμείς. Αποφασισμένοι να εμποδίσουν όσο είναι δυνατόν την έκδοση, αποστολή και ίσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και κυρίως να μην κόψουν το ρεύμα σε όσους καταναλωτές δεν αντέχουν να το πληρώσουν, εμφανίζονται οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Με δηλώσεις του σήμερα, ο πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΗ της Λάρισας, Βασίλης Μητροδήμος, έμεινε πιστός στη γραμμή που χάραξε ο πρόεδρος και γνωστός ανά το Πανελλήνιο Νίκος Φωτόπουλος, προτρέποντας μάλιστα και τους καταναλωτές να αρνηθούν να καταβάλουν το ειδικό τέλος ακινήτων. Οι ομοίοι εκβιασμοί της κυβέρνησης στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και στον ελληνικό λαό τους επιστρέφουμε. Πιστεύουμε ότι η αντίσταση του κόσμου θα είναι και η αντίδραση τέτοια που θα ανατρέψει αυτή τη ληστρική φορολόγηση. Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια. Δεν υπάρχουν άλλες αντοχές, ούτε άλλες ανοχές. Ο κύριος Μητροδήμος υπέδειξε στην κυβέρνηση και πού πρέπει να στραφεί αν θέλει να μαζέψει αυτά τα χρήματα. Μπορούν από τα σκάφη αναψυχής, τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, της offshore, αυτά που χρόνια τώρα τα έχουν αφήσει στο απειρόβλητο, εκεί να οδηγήσουν. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο.